Έλα πάνω, καλημέρα. Πες τον Αρχοντά. Πες τον Αρχοντά. Πες τον Αρχοντά, ο άλλος. Καλή σας ημέρα. Σήμερα λοιπόν. Ναι. Έλα πάνω. Κόπηκε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα πάνω. Σήμερα λοιπόν στις 11 θα περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή. Ναι. Καλή σας μέρα, με ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως πάνω. Καλή σας μέρα, με ακούτε? Ναι πάνω, μια χαρά. Στις 11 σήμερα λοιπόν θα περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή ο 59χρονος σταθμάρχης. Ναι. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας ο 59χρονος σταθμάρχης, όπου αντιμετωπίζει ένα κακούργημα και επιμελήματα για το γεγονός ότι επί της ουσίας είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος για την τραγωδία της σιδηροδρομικής στα Τέμπη. Χθες λοιπόν πήρε αναβολή, έχει αξία να δούμε γιατί πήρε αναβολή. Βρέθηκε το μαύρο κουτί της μίας εκ των δύο άμαξων στοιχειών, θα δούμε πια. Ποιας από τις δύο είναι το συγκεκριμένο κουτί, αλλά επίσης προέκυψαν και νέα στοιχεία τα οποία έπρεπε να εξεταστούν και αφορούν κυρίως για το ποιοι ήταν τουλάχιστον μέχρι τις 11 το βράδυ εκείνης της ημέρας στον θάλαμο του σταθμάρχη. Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό το λόγο πήρε την αναβολή και σήμερα κανονικά ενδέχεται να απολογηθεί, να ξεκινήσει η απολογία του, η οποία θα είναι πολύ ωραία και με πολλές λεπτομέρειες και ερωτήσεις από την ανακρίτρια. Μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Μιλωνά. Μαζεύει πάνω. Ο κύριος Κώστας Μιλωνάς. Έτσι, το ρεπορτάζ από την Αθήνα δίνει και άλλα πράγματα.